Ακόμα δεν αηδίασες. Όχι, δεν είναι τόσο χάλια. Μόνο ένα σάντουιτς με γαλοπούλα. Δεν έχουμε φάει γαλοπούλα από τα Χριστούγεννα. Κι ήθελα να κάνω κάποια πειράματα με μούχλα. Ίσως εγώ να είμαι ο επόμενος Αλέξανδρος Φλέμινγκ. Και για μας τους παράξενους που δεν μελετάμε τη μούχλα στον ελεύθερο χρόνο μας, αυτό σημαίνει... Έλα τώρα, Πόλη! Ακόμα και οι παράξενοι ξέρουν ότι ο Αλέξανδρος Φλέμινγκ ανακάλυψε τις αντιβακτηριδιακές ιδιότητες της μούχλας και... Και η γιά σου θα είναι εκεί! Τότε πρέπει να ετοιμαστώ! Όχι! Σε παρακαλώ, μη! Δεν κοιτάζω! Τι μυρωδιά είναι αυτή! Αν βρίσκεις ότι το δωμάτιο του μεγάλου αδερφού είναι καλό, κάτσε να δεις τι μπορεί να κάνει ο μικρός αδελφός. Σάνι, στο είπα, αυτό είναι το όριό μου. Όχι! Τα κορίτσια λατρεύουν το σπρέι Μπαγκούτσμαν. Εγώ προτιμώ τη μυρωδιά από τις κάλτσες. Αυτό μάλλον φτάνει. Ποιον κοροϊδεύω, πότε δεν είναι αρκετό το Μπαγκούτσμαν. Λοιπόν, φοβερό, κορίτσια. Τι λέτε να πάμε για ένα σνακ και να περάσουμε την υπόλοιπη ζωή της ύλα. Δηλαδή, την υπόλοιπη μέρα στο δωμάτιό μου. Μίγα, βγες έξω, βγες έξω, όπου κι αν είσαι. Α, αντιστάθηκε στο δέλη. Τα παλιά ραβιόλια και το τυρί κότατζ. Αλλά μπορείς να αρνηθείς την τελευταία φέτα ψωμί. Δεν είναι καν αειδιαστικό. Η τελευταία φέτα ψωμί που είναι καφέ και με κόρα. Αχα! Πάρε τη σύλλα, θα αποσπάσω τον μπαμπά. Πόλη, μα πώς, από πού, ευχαριστώ που μου είπες για τη Μίγα. Να μου πεις αν την ξαναδείς να πετάει η τριγύρω. Ναι, βέβαια. Εντάξει, γεια μπαμπά. Αφού είπα ότι δεν θα κλάψω, Σάνι, τραγούδι παρακαλώ. Είσαι θεά. Θα πας ψηλά. Ίσως κάτι πιο ελαφρύ. Δεν θέλουμε, ξέρεις πια, να ξέρει, ξέρεις τι, και σε λίγο πεθαίνει. Εντάξει, αεράτο, μπορώ να το κάνω αυτό. Μια μίγα εγώ, τρελά τραγουδώ. Και εσύ με ραόλους αποχαιρετά. Φτάνουν τα τραγούδια. Θα πω λίγα λόγια. Σύλλα, χαίρομαι τόσο που έκανα τη ζωή σου μείνει υπέροχη, αν και ήταν μια αειδιαστική ημέρα για μένα. Τελείωσε. Και τώρα η βάρδιά σου τέλειωσε. Όταν σε γνώρισα δεν πίστευα ότι θα έφτανα να νοιάζομαι τόσο για μία μίγα. Μα τώρα πάντα θα υπάρχει ένα κουτί κόπος στην καρδιά μου και έχει το όνομά σου. Θα μπορούσες να πεις ότι περάσαμε μία μεγάλη μέρα. Σύλλα, είσαι ζωντανή? Πού πηγαίνεις? Θυμάσαι που σου είπα ότι η Σύλλα είναι Μίγα Λίτλτον γιατί είχε ένα καφέ σημάδι στο φτερό της? Λοιπόν, από ό,τι φαίνεται, το σημάδι ήταν στο μεγενθυντικό φακό μου. Μάλλον θα τον λέρωσα στον κήπο μου το πρωί. Και η Σύλλα είναι κανονική Μίγα που ζει μια κανονική ζωή Μίγας? Ναι, για 5 μέρες. Λοιπόν, πάω στον κήπο μου. Wow! Δεν κατάφερα τόσο καλά στο να κάνω υπέροχη τη μέρα τη Σύλλα που έφερε και τις φίλες της. Όλες! Θεέ μου! Σώζω τον Πόλη από το τύπο! Πόλη, τι θα κάνουμε? Είναι ώρα.
Ξεκινάει τώρα. Αν το δεις θετικά, έχουμε ακλόνητες αποδείξεις ότι το drone δεν λειτουργεί με κόμπο στη μηχανή του. Τα φυτά μου χρειάζονται κόμπο πλούσιο σε άζωτο. Ευχαριστώ πολύ. Πραγματικά κάνεις κάθε μέρα τη ζωή μου μην υπέροχη. Τι? Ποια ζωή είναι υπέροχη? Νομίζω ότι μπήκες...